Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 παρα 5 περίπου για να μας αναλύσει ο Νίκος Αλέφαντος και ο Κωστής Δραπτόπουλος τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Σημείο αναφοράς βέβαια το διπλό που πέτυχε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ. Μία νίκη η οποία του έδωσε ένα προβάδισμα 5 βαθμών. Και αυτό είναι σημαντικό βέβαια εν ώψη των play-off, αφού βρισκόμαστε πλέον μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Να θυμηθούμε αρχικά και συνοπτικά τα αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-1, Λαμία Άρης 2-2, Πανετολικός Πανιώνιος 1-0, Ατρόμητος Ξάνθη 1-0, Βόλος ΑΕΛ 0-0, ΑΕΚ Όφη 3-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-1. Στην βαθμολογία λοιπόν, μετά και το πέρας της 25ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός αποσπάστηκε στο συν 5, έχει 63 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 58, η ΑΕΚ 50, ο Παναθηναϊκός 41, ο Άρης 34 και από εκεί και πέρα γίνεται ένας χαμός. Όφη 31, Αστέρας Τρίπολης 30, Ατρόμητος Ξάνθη από 29, Λαμία ΑΕΛ Βόλος από 27, ο Πανετολικός έχει 17 βαθμούς, ο Πανιώνιος έχει μείνει στους 10 και να δούμε ποια είναι η επόμενη και τελευταία αγωνιστική για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Ξάνθη ΠΑΟΚ, Άρης Ατρόμητος, Όφη Λαμία, Ολυμπιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός Βόλος και Πανιώνιος ΑΕΚ. Όπως προείπα λοιπόν, σημείο αναφοράς της αγωνιστικής ήταν το διπλό του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και ατυχήσαμε και πρέπει να επέμβει και ο Ομοσπονδίας. Δεν είναι σωστό να παίρνει τώρα ο Σαββίδης TV και να παίζει για τον εαυτό του. Ναι. Δηλαδή, να πάρει και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο κόσμος θα βλέπει. Πρέπει να πληρώνεις, ναι, πρέπει να κάνεις, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Πρέπει να επέμβει και η Ομοσπονδία. Του πει, κοίταξε, να δεις ό,τι θες, φτιάχτα μεταξύ σας μετά το παιχνίδι. Το παιχνίδι, κύριε, θα παίζετε να το βλέπει όλος ο κόσμος. Όλη η Ελλάδα. Στη συνδρομητική πάει τηλεόραση, αλλά να συντιμήσει και μετά κάνω ό,τι θες στη δική σου. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, άρα λογικά θα μας... και χρόνια που είμαστε, μπορούσε να τα κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ όλες τις εποχές τις δυνατές. Ναι. Δεν είχαμε τέτοια. Σωστό. Αν δει όλος ο κόσμος τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και να δούμε τον Κωστή. Γεια σου, Κωστή. Κλαίνε ακόμα. Ναι. Τους έχω και κλαίνε. Γιατί μεταξύ ποια είναι η πλάκα. Ότι δεν έχουν δικαιολογία τώρα. Ούτε διαιτησία έχουν να πούνε, ούτε τίποτα. Οπότε είναι ένα κλάμα βουβό. Δεν μπορώ να τους ακούω. Τους έχω δεξιά, τους έχω αριστερά, κλαίνε. Και κατηγορούν τον Σαββίδη, κατηγορούν τον προπονητή. Τώρα είδαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο σωστός. Καλά λέω, τρεις μήνες που παίζεται τα μάτς, τα σωματεία, τα αδύναμα ας πούμε, και δεν βλέπετε ότι, ας πούμε για παράδειγμα, ο Μαουρίσιο δεν κάνει στα ΧΑΟ. Δεν βλέπετε ότι ο Βιερίνια δεν κάνει για μπακ. Εγώ είχα πει, καταρχήν δικαιώνεται το Αλέφαντος ο Νίκος που λέει ο Ολυμπιακός δεν κάνει στην Τούμπα. Πρώτον, ναι, δικαιώνεται. Το είπε και με την ευκαιρία, Κωστή, επειδή τα γραπτά μένουν, θα έχουμε σε λίγο έτοιμη και την κάρτα που παίξαμε την Παρασκευή το βράδυ, στο φινάλε της εκπομπής, όπου δίνουμε τα προγνωστικά. Βλέπουμε εδώ Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός Χ2, Λαμία Άρης Γκολ, Πανετολικός Πανιώνιος Άσο, Ατρόμητος Ξάνθη Άσο, Βόλος ΑΕΛ Χ, ΑΕΚ Όφη Άσος και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Χ2. Εκεί μας κέρδισε και τους δύο. Μας κέρδισε τα σόβρακα. Ναι. Μας εγγυέλησε. Αλλά και εγώ να πω, ναι, ότι πριν το μάτς... Πάντως και τώρα που με βλέπω, αν και δεν κάνει, είναι αδόκιμο να ευλογώ τα γένια μου, Αστέρας Παναθηναϊκός Χ Καρφί, Λαμία Άρης Χ Καρφί, Βόλος ΑΕΛ Χ Καρφί, τρεις οπαλίες είναι άσχημες. Πλάκα κάνεις. Ναι. Και εσύ το ίδιο. Αλλά αποθεώνουμε Νίκο Αλέφαντο με 7 στα 7 και όταν του το έπαγε δεν το θυμότανε, η πρώτη του ατάκα ήτανε «Τα παίξαμε» λέω «Δεν τα παίξαμε». Φοβερό ρε, 7 στα 7. Φοβερό. 7 στα 7. Και κοίταξε, και εγώ λέω το μάτος, δεν γίνεται σε αυτό το μάτς να μην το βάλεις. Έχω ένσταση είπα. Θα βάλεις το Βιερίνια δεξί μπακ, σε αυτό το παιχνίδι κοντός δεν θα ανέβει
ο άλλος τα στιγμένα, γίνα τόσα σέντρα, τόσα στιγμένα χτυπήματα και τα καθάρισε όλα ο Πάμετος εμένα. Ναι. Ελιπωμάτω από εκεί. Και πολλά άλλα στραβά. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν καλύτερος, με τρία χαφ σε βαρύ σχηματισμό 4-5-1, εύκολα το πήρε. Εύκολα. Εύκολα δηλαδή, ήταν και καλύτερος και κράτησε το κέντρο, πήγε τον ΠΑΟΚ από τις πλάγιες γραμμές και όλο σέντρα και σέντρα και σέντρα και στον Μπάδιο μέσα και το Σεμέδο λέει αμάν εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ έκανε και την αλλαγή με τον Ρατζέροβιτς στη θέση του Μασούρα που επέμενε και ο Νίκος και εσύ ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι και βάζοντας ένα κανονικό εξτρέμ εκεί, μοιραία και ο Γιαννούλης θα μπορούσε να κάνει λιγότερα ανοίγματα. Ναι. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε, έκανε το Χασάν αλλαγή μετά, αν είχε ένα γρήγορο εκεί, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, να φύγει με ταχύτητα στον ΠΑΟΚ επάνω, ο οποίος ήταν ξέφραγο αμπέλι στο δεύτερο ημίχρονο, στο ρίσκο του επάνω. Ο ΠΑΟΚ με ανάπτυξη δύσκολη από πίσω ο Γιώμες, πέφτει στο κέντρο να κάνει παιχνίδι, δεν υπάρχει, πάει στην πλάγια δηλαδή και φόρτωμα. Και σκέφτονται να τον διώξει τον προπονητή, άλλη μια στραβή στα play-off και αναποτελεί παρελθόν, ήδη είχε ξαναγίνει πριν κανένα μήνα η σκέψη, την γλίτωσε με τον Παναθηναϊκό, τώρα βλέπω θα είναι κριτήριο τα play-off δηλαδή, γιατί οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά και για το ημιτελικά του κυπέλου. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Ποια ομάδα φάνηκε ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα. Και δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας τίποτα, εύκολα κράτησε το κέντρο. Και έτσι και παιχνίδι την Πέμπτη το βράδυ. Ναι. Πάλι δικαιώθηκε ο Νίκος. Τι ακουραστεί, λέει, γιατί να κουραστεί. Πώς θα κουραστεί. Κράτησε. Σωστό. Οι αλλαγές του Μάρτινς περίμενα να βάλει ένα τρίτο στόπερ αντί το δεξί τον μπακ στα φορτώματα του ΠΑΟΚ. Δεν το έκανε, δεν το πλήρωσε, οπότε εντάξει, ο Νίκος θα μας πει. Δεν ξέρω αν το είδε. Ωραία. Όχι, δεν το είδε ο Νίκος, αφού είναι στο YouTube, στο ΠΑΟΚ TV. Να δούμε λίγο και την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Οπότε, Κώστα, θα πάρεις εσύ σήμερα τον ρόλο της βαθμολόγησης των παικτών. Και ο Νίκος θα σχολιάζει. Εδώ βλέπουμε την δεκάδα με Βαρέλα, Ίγκανσον, Βιερίνια δεξιά, Γιαννούλη αριστερά. Μαουρίτσιο. Μέγα λάθος. Ποιο από όλα. Ποιο. Ο Βιερίνια δεξί, Μπάκιο και ο Μάκος. Μέγα λάθος. Έτσι. Λιμιός, Πέλικας, Μπίσεσβαρ και Σφιντέρσκι. Και να σε πληροφορήσω ακόμα ότι πρώτα θεώ στο επόμενο κατέβασμά σου χρωστάς κέρασμα στο Λίγκρι για τον Μπίσεσβαρ. Ο Λίγκρις λέει θα παίξει ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Λέω άμα τον βάλουμε αυτός είναι παλέμαχος των παλεμάχων. Προχθές έτρωγα με τον Βασιλάκο να πούμε σε ένα εστιατόριο τον Βασίλη. Τον παλιό παίρνει του πάω του Τισάρ και του Πανδενίου. Λέω ο Μπίσεσβαρ είναι έτοιμος να πει στους παλεμάχους να τρώτε γουρουνόπουλα εδώ πέρα. Να είναι περιπατητής. Η άλλη λύση που βλέπω είναι να πάμε να φάμε και να σου στείλουμε το λογαριασμό με email. Θα το στείλω, θα το στείλω. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά στην βαθμολογία. Να δούμε και το Ραπτόπουλο, Νίκο, πώς βαθμολογεί αφού το είδε το μάτς. Θα ξεκινήσουμε με την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, Πασχαλάκης. Θα λες πρώτα βαθμό και μετά σχόλιο. 7. Γιατί? Δεύτερη στο γκολ. Πολύ καλός κατά τα δοκάρια, έξα πατά, δεν ευθύνεται. Στο δοκάρι δεν μπορούσε να βγει την εισέδρα από το Βαλμποενά στο ένας με έναν έφαγε λάχανο τον Γιαννούλη. Ο Βαλμποενά, φίλε, σε μία φάση προλαβαίνει τον Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί μόλις μπήκε στο 75, τον προλαβαίνει ο Βαλμποενά στην ταχύτητα. Λοιπόν. Και λέμε γύρω τον Βαλμποενά. Πάρα κάτω. Πάμε, Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι σαν το Θωμά το Μαύρο, ιερή Αγελάδα, να παίζω εγώ, να ξεκινάω, μη φανεί ότι είναι παλέμακος. 5. 5. Φτιάχνει τον γκολ, δίνει μια πάσα, την κλέβει ο αντίπαλος, μπαίνει ο Τσιμίκας σαν και τον Καρχαρία μέσα στην περιοχή. Περνάει χαφ, περνάει Βιερίνια, σουτάρει, δεν τον ενοχλεί κανένας. Πάμε 5. Στο Βαρέλα. Ο Βαρέλα στα 7, εντάξει, δεν έκανε το λάθος το μεγάλο. Πάει να προωθήσει το παιχνίδι από πίσω γιατί ο ΠΑΟΚ Μαωρίσιο Νίκης τέλεια δεν έχει να προωθήσει μπάλα. Πάει με τη γιώμα. Εντάξει, μπάλα δεν έχει. Ο παρτενέρ του, ο Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον 8. Δεν φταίει. Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός μπακ. Πάμε στον Γιαννούλη. Πάμε στον Γιαννούλη, ναι.
Ο Γιαννούλης σαν τον Άγιο Φανούριο με τα μάγουλα προς τα μέσα. Τώρα έκανε Βαλμποενά, ωραία πράγματα από εκεί. 2-3 φορές δεν ανέβηκε. Το περιόρισε ο Ραντζέλοβιτς. Βαθμό δεν έβαλες. 5. Αλλά σου είπα πρώτα βαθμό μετά σχόλιο, γιατί τους μπλέκεις μέσα. Σωστό, λοιπόν, σωστό. Πάμε στα χαφ να δούμε τον Μαουρίτσιο πρώτα, τον Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο είναι αργός παίκτης, μεγάλη τέχνη δεν έχει, δεν πατάει την περιοχή, κάνει κάτι σουτ, πεθαμένα, δεν θα περάσει το παιχνίδι να μοιράσει την μπάλα, αντεπίθεση ο αντίπαλος θα το γυρίσει εύκολα να το περάσει, όπως και ο Αγούστο, μέτριος παίκτης. Το φαντάκωσες, κατάλαβα. Μίσιτς, πρώτα 8. Βαθμό. Πρώτα βαθμό 8. Στο Μίσιτς. 8 στο Μίσιτς, τον οποίο τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτή νομίζω είναι η είδηση. Δεν είχα υπογραφές. Και τι, θα το βγάζουν έτσι. Δεν τον ανακοινώσανε, Γιάννη. Και όταν τους ρώτησα εγώ γιατί δεν τον ανακοινώσανε. Ναι. Φαϊνάσερ λέει ακόμα, ρε τον υπέγραψε. Όχι. Δεν υπέγραψε ακόμα. Εντάξει. Πάμε στο Λιμνιό. Πάμε στο Λιμνιό. Ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός σε ομάδα που παίζει επίθεση είναι ο Τζιάντζι Άπαρτο Αλέφαντο που είχε στη δεκαετία του 80. Μολύνα. Άμα κλείσει ο χώρος δεν περνάει ούτε την κάσα του πεθαμένου. Ναι. Άρα, έξι. Πάμε στον Μπίσεσβάρ. Ο Μπίσεσβάρ. Βαθμό. Τρία. Τρία. Τρία, τι. Μπίσεσβάρ. 90 λεπτά, μια πάσα έβγαλε στο Κατουρί. Το Κατουρί χόρεψε το τεπέτικο που κοπόρευε ο Κούρκουλος στο βρέτσι φωτιά της Τράτα. Καλά. Είναι δύο παιδιά. Τρία κατοστάρικα βλέπω τον λογαριασμό του Λίγκρι, γι' αυτό έβαλες τρία. Πάμε στον Μπέλκα. Ο Μπέλκας και αυτός άμα βρει χώρο... Βαθμό. Ναι, έξι. Έξι. Για πες τα τώρα. Άμα βρει χώρο θέλει, για άμα χρυσή ο χώρος και αυτός δεν μπορείς ένας μένας, πάει και κοντός και ελαφρύς, είναι γρήγορος παίκτης, αλλά για άλλος τύπο δεν θέλει. Και Σφιντέρσκι το φορ. Πώς. Σφιντέρσκι το φορ. Και ο Σιντέρκη δεν ακούμπησε την μπάλα. Τι Σιντέρκη. Ο Σεμέδο με τον Μπαρ τον φάγανε πώς τρώει στην Αφρική τα πρωινά εδώ ο Ποκολόκο από Φασκάλ. Τρώει κάτι κανίλες, κάτι κανιλοπαρδάλες, κάτι... τον φάγανε λάκα. Κούμπησε την μπάλα. Πέντε. Και τα μπήκε. Μπήκε ο Ασπό. Στο τέλος πόσο βάζεις. Λοιπόν, και θέλουμε να μας πεις τώρα τον προπονητή, τον Φερέιρα, τι βαθμό του βάζεις. Φερέιρα, ναι. Το αμάξι μου, ναι. Έχει 485 λίτρα πόρ μπαγάζ. Ναι. Άμα θέλει ο Σαββίδης να με πληρώσει την βενζίνη, ναι. Θα το βάλω μέσα τον δέσο, θα το πάω στο αεροδρόμιο Μακεδονίας. Τον έκανε ο Μάρτιν σαν σαλάμι τον έλεσε. Τον είδα τον Μάρτιν να κάνει κάτι μάγουλα με την εκείνη την ωραία την κοπέλα, πώς τη λένε την... Τη Μαρίνα. Μαρίνα. Ναι. Μαρινάρα, όλη η Θεσσαλονίκη προσκυνάει τη Μαρίνα, κούκλα η Μαρίνα. Κυρία πραγματική και ωραία γυναίκα. Ναι. Λοιπόν, τι τον βάλω, τον βάλω 4, τον πήρε ένα ύπνο στον πάγκο. Εντάξει. Θυμήθηκε να βάλει τον Ελκαντουρί, πρέπει να κάνει το πιστεύεις. Έχει ο ΠΑΟΚ ένα παίκτη τον Αυγούστο. Λοιπόν, θα μας πει τώρα ο Νίκος πώς είναι τη βαθμολογία του Ραπτόπουλου. Καλή. Καλή, ε. Καλή. 4 στον προπονητή, τρία στον Μπίσεσβάρ, τον Χαντάκο. Σωστός. Σωστός, ε. Σωστός. Μάλιστα. Λοιπόν, να τον δούμε και Ολυμπιακό τι βαθμολογία θα έβαλε. Ναι, μπράβο. Ε. Μπράβο. Για να σε δούμε Ολυμπιακό, θα είσαι αντικειμενικός. Βέβαια, φυσικά, τι είναι, εγώ πάω και να μου γυράσω. Ξεκινάμε με Σα. Ο Σα παίρνει 9. 9. Γιατί μάλιστα. Ο Σα είναι τερματάρα, παιδαράς, εξόδου θέλεις, κάτω θέλεις. Στο 93 πιάνει την μπάλα και δεν κάνει τον Καραγκιόζη να πέφτει να κάνει και καθυστερήσει. Αυτά σηκώνεται πάνω, αυτοπεποίθηση η ομάδα. Πολύ καλός θεματοφύλακας, μόνο από τους καλύτερους που έχω δει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Με Σαργάνη, με Σαργάνη και Λεσίδη βάζω και το Σάμες. Ωραία. Πάμε ο Μάρ. Ο Μάρ θα το βάλω 7 γιατί πήγε κάτι τρύπες να κάνει ο ΠΑΟΚ από εκεί. Δεν ανέβηκε πάνω. Εντάξει ήταν και εκτός έδρας. Αλλά δεν με ενθουσιάζει και πολύ. Το περιμένω. Λίγα πράγματα. Πεσμένος είναι. Άρα 7 δηλαδή στον Ομάρ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάμε στον Μπα. 8. Ό,τι ψηλό ήταν το καθάρισε, κάτω δεν φτάσανε μέχρι εκεί οι παοξίδες. Έμεινε
στον Καμαρά και στον Γιουγέρμε σταθήκαν εκεί πολύ κάτι οι δύο χάφτοι Ολυμπιακού. Ψηλά ότι ήταν το πήρε παραμάζωμα. Δεν έχασε κεφαλιά. Μάλιστα. Σεμέδο, Σεμέδο. Και ο Σεμέδο, στο 9. Πολύ καλός. 9. Βέβαια, ό,τι σέντρα έγινε, δεν πήγε πάω καλή να παίξει κάτω. Ναι. Σέντρες πήγε. Για να σε δω τώρα, Τσιμίκας. Τσιμίκας, 9. 9 ο Τσιμίκας. Ναι, γιατί και μάρκαρε καλά και βγήκε και στον γκολ επάνω και βλέπω ότι έχει θράσος, παίρνει την μπάλα με ταχύτητα, βγαίνει. Είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου για μένα. Γιγέρμε. 8. Κράτησε εύκολα, μάρκαρε, λίγα φάουλ έκανε. Μετά το 65 βέβαια ο φάουλ πήρε τα μέτρα του. Έκανε 2-3 φάουλ που καλάτισε κατά περισσότερα. Εκεί κινδύνεψε ο Ολυμπιακός στον αέρα. Γίναν πολλά στιμένα χτυπήματα και μπορούσε να πάει κάποιο γκολ. Αλλά ο και ο Μπάκιο Σεμέδο, το μπουχαλάκι σαν τρίτος που ερχόταν ψηλός. Βάλω το μπουχαλάκι. Ωραία. 7. Πρώτα έχω τον Καμαρά. Πρώτα έχω τον Καμαρά. Οχτώ. 8. Ναι. Έτρεξε πολύ πάλι, έτσι. Έτρεξε πολύ. Το μπουχαλάκι να το βάλω 7. Ναι. Για πιο κάτω είναι η βαθμολογία. Ναι. Αλλά επειδή πήγε στον αέρα η μπάλα και το βόλεψε ο εναέριος χτός. Και εκεί με τον Μπάκετο Σεμέδο καθάρισε πολλά, πολλά χτυπήματα. Γι' αυτό το λόγο, αλλά έκανε πολλά φάουλ. Είναι αργός. Δεν μ' αρέσει πολύ. Δεν κάνει γκολ. Δεν προωθεί παιχνίδι. Πλάγια μαρκαρίσματα δεν έχει. Πάντως το εφταράκι, Βαλμποενά. Βαλμποενά, φίλε, θα το βάλω 8. Ναι. Γιατί έβγαλε ένα παιχνίδι στην Arsenal. Και έβγαλε στα 35 του άλλο ένα. Μες στην Τούμπα, γύρισε πολλές φορές και σαν τέταρτος να μαρκάρει, βγήκε. Δεν έκανε αντεπιθέσεις που περίμενα να βγάλει, αλλά στα 35 πολλά θέλω. Σωστά. Και έχει και καπάκι παιχνίδι πάλι. Ραντζέλοβιτς, η έκπληξη του Μαρτίνς, ο Σέρβος στο εξτρέμ. 6. 6. Ο Ραντζέλοβιτς είναι αξιούλης, μέτριος παίκτης. Του βγήκε η φάση εκεί. Τη γύρισε και χτύπησε στο πόδι. Ναι. Δεν είναι για τα δεδομένα του Ολυμπιακού του Μαρινάκη. Είναι για πιο μεγάλα πράγματα. Ούτε ο Μασούρας ούτε ο Ραντζέλοβιτς. Μάλιστα. Περιόρισε βέβαια πολλές φορές τον Γιαννούλη, αλλά σαν πατσούλικο εξτρέμ. Ελαραμπή. Πώς. Ελαραμπή. Ο Ελαραμπή λίγα πράγματα έκανε. Πήρε πολλές μπάλες, βοήθησε λίγο πίσω. Θα το βάλω ένα 7. 7. Ωραία. Και τώρα θα θέλουμε βαθμολογία για τον προπονητή, για τον Πέντρο Μαρτίνς. 7,5 και μισό για τη Μαρίνα. 8. Υπέρ του μαθητή που λέγαμε. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτές είναι κύριοι οι βαθμολογίες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Προτείνω να πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να ξεκινήσουμε από τους νικητές. Είδαμε την εντεκάδα. Και μετά θα σχολιάσουμε λίγο και τον ΠΑΟΚ και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πολλές φορές τα απλά είναι και τα πιο δύσκολα. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά απλό, άσχετα αν κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν να φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ήταν πολύ απλά εξαιρετικός. Έβγαλε χαρακτήρα, έβγαλε καρδιά, αλλά και το σημαντικότερο, μυαλό. Και κάπως έτσι κατάφερε με το αυτογκόλ του Γιαννούλη, 3 λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης, να φύγει με μια σπουδαία νίκη, η οποία κατά τον Πέντρο Μαρτίνς δεν του δίνει το πρωτάθλημα, αλλά ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ. Όχι, γιατί παρόλο που σήμερα ήταν σημαντικό, θα επαναλάβει αυτό που είχε πει εκείνη την ημέρα. Ήταν πολύ σημαντικό το να κερδίσουμε. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Τα παιχνίδια που θα παίξουμε είναι πολλά απέναντι σε καλές ομάδες, απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Και μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό επαναλαμβάνει εκείνη τη σκέψη του, ότι δεν είναι τελικός, δεν είναι καθοριστικό, απλά ήταν πολύ σημαντικό. Όταν έγινε γνωστή η ενδεκάδα του ντέρμπι της Τούμπας, πολλοί απόρρισαν με την κίνηση του προπονητή του Ολυμπιακού να χρησιμοποιήσει σε ρόλο δεξιού εξτρέμ όχι τον Μασούρα όπως συνηθίζει,
αλλά τον Λάζαρα Ρατζέλοβιτς, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Πανιόνιο είχε παίξει σε ρόλο δεξιού μπακ, ενώ στην αναμέτρηση με την Arsenal δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Αυτή η κίνηση ήταν στην κυριολεξία ματ, καθώς ο Σέρβος έδωσε ταχύτητα, φρεσκάδα στην πτέρυγα, αλλά και παράλληλα σταμάτησε τις επελάσεις του Γιαννούλη. Αλλά ήταν και από την ενέργεια του οποίου προήλθε το αυτογκολ. Η γκολ που έκρινε ουσιαστικά την αναμέτρηση. Βλέπουμε πως ο Μασούρας ήταν κάπως πεσμένος. Αποφασίστηκε, ενώ ο Λαζάρ δουλεύει πάρα πολύ καλά καθημερινά, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Είμαστε όμως σίγουροι πως ο Μασούρας πάρα πολύ σύντομα θα ξαναβρεθεί στην καλή φάση στην οποία βρισκόταν πριν. Και επίσης θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το βάθος του ρόστερ μας, της ομάδας μας. Σήμερα έπρεπε να το διαχειριστούμε με αυτόν τον τρόπο. Θέλαμε να κάνουμε αυτή τη διαχείριση. Ο Ραντζέλοβιτς όμως σκέφτηκε πολύ έξυπνα, βλέποντας τον Γιαννούλη να έρχεται σαν τρέιλερ, και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ πάτησε την πεπονόφλουδα. Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη για τους Ερυθρόλευκους μετά τη σεζόν 15-16, όταν και πάλι με μπλε εμφάνιση, αλλά με τα γκολ των Ιντέγια και Μιλιβόγεβιτς είχαν αλώσει την Τούμπα. Φύγαμε τους 3 βαθμούς, αυτό είναι το σημαντικό για μας. Συνεχίζουμε γιατί έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα. Έχουμε ένα σημαντικό προβάδισμα. Και κοιτάμε μπροστά μας, γιατί την Πέμπτη έχουμε ένα ευρωπαϊκό αγώνα που είναι εξίσου σημαντικός για μας. Και θέλουμε να δείξουμε και εκεί ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν ομάδα. Εμείς είμαστε Ολυμπιακός. Δεν μας νοιάζει σε ποια έδρα παίζουμε. Αρκεί να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο για να δούμε τι ομάδα είμαστε. Από εκεί πέρα, κάποια πανό που βγήκαν στο γήπεδο, καλό είναι να μην υπάρχουν στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Και αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στους δημιουργούς τους. Ο ΠΑΟΚ στην κυριολεξία ήταν εγκλωβισμένος από παντού. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Τα προβλήματα που δημιουργούσε η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολλά. Και ό,τι έκαναν οι παίκτες του Άμπελ Φερέιρα έπεφτε πάνω σε τοίχο. Τα πράγματα θα μπορούσαν ίσως να ήταν πιο εύκολα για τον Ολυμπιακό, αν λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, από την εξαιρετική ενέργεια του Ματιέ Βαλμπουενά, το bicycle kick του Ιούσεφ El Arabi δεν έβρισκε το δοκάρι, το οποίο ήταν τον 11ο για τον Ολυμπιακό στο φετινό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός κατάφερε λοιπόν να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο το δεύτερο ημίχρονο. Σκόραρε, πήρε τη νίκη, κλείδωσε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα και από εδώ και πέρα είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια μεγάλη νίκη όμως και για τον Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος στην κυριολεξία κλείδωσε στη σκακέρα του γηπέδου της Τούμπας τον Άμπελ Φερέιρα. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει πολλά και σπουδαία ρεκόρ. Καταρχήν έχει παθητικό 3 γκολ μακριά από το Καραϊσκάκι. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Παναθηναϊκού τη σεζόν 1969-70 με 8 σερί εκτός έδρας νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ. Ενώ στόχος είναι να γίνει η πρώτη ομάδα με μονοψήφιο αριθμό γκολ στην άμυνά της, αλλά και παράλληλα να κατακτήσει αίτητο πρωτάθλημα. Κάτι που έκανε ο ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν και ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 69-70. Βέβαια, με τα νέα δεδομένα και με την δημιουργία των play-off, όπου ο πρωταθλητής κρίνεται από τα play-off, ο Ολυμπιακός έχει πιο δύσκολο έργο, γιατί για να κατακτήσει αήττως το πρωτάθλημα δεν φτάνει να μην χάσει την τελευταία αγωνιστική. Θα πρέπει να μην χάσει και στα 10 μάτς. Αν τελειώσει τώρα το πρωτάθλημα αήττητος, αυτό θα βγει ή θα περιμένουν και τα play-off? Τα play-off. Ναι, γιατί ο πρωταθλητής βγαίνει φέτος από τα play-off. Α, έτσι. Αλήθεια. Δηλαδή με τον Αργή τώρα πρέπει να πάρει και στα play-off. Ναι, πρέπει να βγει. Αλλά κουβαλάει τη βαθμολογία. Δηλαδή όταν ξεκινήσουν τα play-off, ναι, τα οποία θα είναι 10 παιχνίδια, ναι, που θα παίξουν οι 6 πρώτες ομάδες, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με το συν 5 που έχει τώρα από τον ΠΑΟΚ. Α, μάλιστα. Και όσο προχωράνε. Και δηλαδή παίζεται, ο ΠΑΟΚ, ναι, θα πρέπει να καλύψει, μπράβο, το πλην 5 για να πάρει το πρωτάθλημα. Μπράβο. Και αυτό. Ένα ωραίο είπε ο Γιάννης ο Πολυκαντριώτης. Ναι. Τι κάνει? Είπε, είναι μια χαρά, χαιρετίσμα στον Γιάννη τον Γίγαντα. Είπε, έχουμε έναν προπονητή και ένα φανταστικό πρόεδρο, τον κύριο Μαρινάκη. Τρομερός άνθρωπος, κάνει τόσα καλά σε φτωχούς Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα και στην Αγγλία. Ο Μαρινάκης θα πάρει, λέει, άλλους 10 τίτλους. Ναι. Έτσι βλέπει. Σερί, δύσκολο σερί. Όχι σερί. Άλλους 10. Ναι. Μπράβο, ναι, Γιάννη. Λοιπόν, να πω ότι την εκπομπή τη βλέπετε και από την σελίδα του Νίκου Αλέφαντου στο Facebook. Νίκος Αλέφαντος. Είναι ήδη πάνω από 200 άτομα μαζί μας τώρα. Στα μηνυματάκια, όσο μπορώ έτσι λίγο να δω, οι πιο πολλές ερωτήσεις, Νίκο, αφορούν τον Τσιμίκα. Και ρωτάνε τη γνώμη σου.
Τον Τζιμίκα. Ναι, γιατί και χθες ήταν ο Να ο δούμε λίγο το αυτό, πέσω. Την δεκαδά. Να δούμε λίγο τη σύνθεση του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Mm. Ωραία. Να δούμε λίγο, Γιώργο, την δεκάδα του ΠΑΟΚ με την πρώτη ευκαιρία. Και του Ολυμπιακού αμέσως. Ωραία. Εδώ είναι ΠΑΟΚ. Μπράβο. Εδώ είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να παίζει ο Πέλκας μέσα. Ναι. Με τίποτα. Βασικός. Εκεί θα πάει μόνο ο Μπίσεσβαρα. Ναι. Αλλά θα γυμναστεί πιο καλά. Ναι. Είναι θέμα προπονητού. Mm-hmm. Και δύο, με έξι αριστερά πίσω σβάρ. Πέλκα είναι σαν να παίζει με 9 παίχτες. Βαραίνει. Δεν πάει ο Πέλκας δεκάρι για τον ΠΑΟΚ προς το παρόν. Ωραία. Άλλο να φτιάξει. Δεύτερον, Μαουρίσιο Μίσιτς, δεν τον ξέρω. Μετά, δεν σηκώνει με τον Βεϊρίνια να παίζει μπακ δεξί. Ναι. Ο Βεϊρίνια τελείωσε ποδοσφαιρικός. Ναι. Δεν θα τον βάζει μπακ δεξί, έχει προβλήματα. Ναι. Το βάλεις αν θες έξω να τον ξεκουράζεις. Αν τον πετάς έξω αριστερά και τέρμα. Δηλαδή είναι τελευταία του αυτή. Μεγαλώσαν αυτή. Τελείωσε. Δεν σου δίνει τίποτε. Ο Βαράλα, καλός Ίγκασον αυτή, αλλά εκεί Βεϊρίνια έχουν πρόβλημα. Θέλει μάτος εκεί μεγάλο, και Βεϊρίνια μπράβο. Έτσι. Και ο Γιαννούλης από την άλλη πλευρά. Ναι. Γίνεται πολύς λόγος για την κόντρα Γιαννούλη-Τσιμίκα. Ποιος είναι καλύτερος. Τώρα εντάξει. Γιατί είναι αριστερά μπακ και τα δύο, έτσι. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας ναι, τώρα. Ναι. Κάνει καλές φάσεις, γρήγορος πολύ, κάνει κούρσες. Ο Γιαννούλης έχει μείνει σε τέτοια επίπεδα. Mm-hmm. Και μετά αυτός ο ΠΑΟΚ ναι. δεν παίζεται έτσι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει 5-3-2. Mm-hmm. Θα βάλει ένα στόπερ ναι. που θα πιάσει τον Αλαραμπή. Κολλητά τον εσβήσει. Δεύτερον άλλον. Όχι και έναν από τους δύο. Δηλαδή, όχι, να μας τα δείξει πιο μπροστά. Βαρέλα, Ίγκανσον. Ορίστε. Κώστα, ποιο άλλο στο περέχει. Ο Κρέσπο είναι. Ο Κρέσπο είναι τραυματίας. Πρώτα έχει το μάτος. Δεν μπορεί να παίζει ο Βεϊρίνια και να μένει ο μάτος έξω. Ωραία. Αν απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Ναι, δεξιμπάκ. Του Βεϊρίνια το παραμύθι ωραία, να τελειώσει. Ωραία, ωραία. Και να του δώσει, μη σου πω και το στο χέρι τη. Το δελτίο, άντε στην ευχή της Παναγίας. Α, τόσο έλα μωρέ τώρα, 35 ετών το Βεϊρίνια ασχολείσαι και θες να πάρεις πρωτάθλημα. Αν είσαι να προπονείς στον ΠΑΟΚ, τον είχες διώξει. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Μάρτα, φύγε, πήγαινε, παίξε σε όλη την Τουρκία και πέσε με έδιωξε ο Αλέφαντος. Και άμα παίξεις, γράψε μου. Έτσι. Έλα μωρέ τώρα, επιτρέπε πά, πάρεις πρωτάθλημα και θα παίζεις έτσι. Ο Γιαννούλης μετά. Πρέπει να πάρεις φόρμα, ναι. μπορεί να φτιάξει. Σαν τον Τσιμίκα. Ανέβηκε ο Τσιμίκας. Mm-hmm. Κάνει κούρσες, γρήγορος και αυτός είναι. Έτσι παίζει κοροϊδηλίκη. Δώστε μου την μπάλα, κάνω δύο κατεβάσματα, να κόβει δεν κόβει. Μετά δεν παίζει στην ευθεία. Ναι. Και ο Αλαραμπή να είναι στη μέση. Ένας θα πιάσει τον Αλαραμπή, πρέπει να τον τελειώσει κύριε. Ναι. Πάει. Ποιος παίζει, ο Ίγκασον, πίσω ο Βαρέλα. Ναι. Όχι στη μέση. Ένας απάνω. Όπου πάει ο Αλαραμπή και πίσω ο Βαρέλα. Και μετά. Με διάδα πίσω. Με δύο στόπερ, με τρία στόπερ τότε. Αν θες να παίξει με δύο, ναι, αν θες ναι, να παίξει. Ναι. Ο Ίγκασον απάνω. Ναι. Κολλητός. Ναι. Στο σέντρεφορ. Ναι. Με πίσω τον Βαρέλα και τρία χαφ. Τρία χαφ. Ναι. Χαφάρες οι τρεις. Έξω ο Πέλκας. Mm. Άστον, το άμα σου χρειαστεί κανένα 20 λεπτό, θα φτιάξει τον Μπίσεσβαρ εκεί. Ναι. Να είναι κοντά με το τέρμα. Να κάνει μπασίματα, δεκαράκια, στη βγάλει. Άρα αυτό που λες για τον ΠΑΟΚ ναι. μπορεί να ισχύσει στα δύσκολα μάτς και για τον Ολυμπιακό. Τι. Δηλαδή τρία χαφ. Για τον Ολυμπιακό τα παίζει. Ναι. Βέβαια. Τρία χαφ. Γι' αυτό το λέω. Αν θέλει να έχει δύο στόπερ και όχι τρεις, ο ένας από τους δύο να πάρει τον αντίπαλο σεντερφόρ. Τέρμα. Και ο άλλος πιο πίσω. Βέβαια. Το να παίζει στη μέση. Ναι. Αλλά ποιος θα παίξει πιο πίσω, σε Μέδο ή ο Μπα. Ποιο στόπερ θα πάρει man to man το σεντερφόρ και ποιο στόπερ θα είναι πιο πίσω. Ποιο είναι ο Ολυμπιακός, δεν λε. Ναι, για τον Ολυμπιακό, αντίστοιχα. Ολυμπιακό. Ναι, ναι, λέω και στον, αν μπορεί και ο Ολυμπιακός να παίξει το ίδιο. Ο Ολυμπιακός θα πάρει, ο Μπα θα πάει. Ο Μπα σε παίχτη. Ο Μπα σε παίχτη. Ή ο Αβραάμ Παπαδόπουλο σε παίχτη. Ναι. Τον σβήσει. Mm-hmm. Και ο Σεμέδο από πίσω. Ναι. Αλλά δεν είναι για να πιάνει παίχτη κοντά ο Σεμέδο. Και να παίξει ο Μπα πίσω είναι πιο αδυναμία. Ναι. Εσύ θα βάζεις και Αβραάμ τρίτο για να τελειώνει η ιστορία. Βέβαια, αν μπορείς. Δηλαδή σε Μέδο Λίμπερο.
Ακριβώς. Μπα Βραμ μπροστά. Αυτό είναι. Ο Μάρτσι Μίκα. Ο Μάρτσι Μίκα. Ναι. Τα δύο μπακ αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη. Ναι. Δεν πάει η τριάδα στα χαφ όπως τη βλέπουμε. Στα χαφ θα παίζει Γκιγκέρ με Καμαρά. Ναι. Τώρα ο Μπουχαλάκης δεν ικανοποιεί εμένα. Ναι. Δεν παίζει. Θα παίζει με δύο συμφορτούνι δεκάρι. Τρεις θέλω. Τρεις, όχι το Φορτούνι. Αν έχει το Φορτούνι, βέβαια. Άρα πας, το πάμε καθαρά 5-3-2. Πα στη θυσία το Φορτούνι. Και μπροστά, δηλαδή. Για να πάρει την μπάλα, Χασάν, θα βοηθήσει. Ναι. Γκιγκέρ με Καμαρά το Φορτούνι και θα φεύγει και ο Φορτούνι να γίνει και κυνηγό. Αλλά αν βάλει τρεις. Ναι. Μπροστά θα βγει ο Ραντένοβιτς ή ο Βαλμποενά. Βαλμποενά. Ναι. Δεν κάνει τίποτα. Όλο σέντρες είναι. Ναι. Κοροϊδεύουν τώρα. Ναι. Ποιος Βαλμποενά τώρα. Σέντρες και τα φάουλ. Θα βάζεις εκεί θέλεις. Χασάν Ελαραμπή. Εκεί θα βάλεις Αλαραμπή Ραντζέλοβιτς. Ραντζέλοβιτς. Και πίσω το Φορτούνι. Ναι. Αυτή η τριάδα θα γίνεται χαμός. Θα αλλάζουν, θα μπαίνουν κτλ. Βαλμποενά. Για φάουλ είναι. Τι να τα κάνεις ναι. τώρα. Για γρηγοράδα, για καλό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός είναι σε τέτοιο στυλ να παίξει. Άρα ο Νίκος θα κατέβαζε εσά κάτω από τα δοκάρια. 4 και 3, 7. Σε Μέδο Λίμπερο, Αβραάμ Μπα Στόπερ. Ομάρ δεξιά, Τσιμίκα αριστερά. Μόνιμα. Γκιγέρ με Καμαρά κόφτες. Μπράβο. Φορτούνι δεκάρι. Αυτός είσαι. Ραντζέλοβιτς, Ελαραμπή μπροστά. Αυτός. Ναι. Αυτός. Άντε να τους περάσει. Με τη λογική ότι ο Φορτούνης θα πρέπει να βοηθάει όμως και τα άλλα δύο χαφ. Εντάξει, ο Φορτούνης ναι. θα είναι επικίνδυνος. Για τρίτος. Οι δύο χαφ ναι. μπορούν να κερδίσουν, άμα είναι κοντά στα 8-9 μέτρα, να κερδίζουν την μπάλα και θα έρχεται και ο Φορτούνης βοήθεια. Ή λίγο προς αριστερά, ή λίγο προς δεξιά, μόλις την πάρουν αυτοί. Όταν έχεις και 5 πίσω ναι, έχεις 5. Και 2-7, Φορτούνης είναι 8. Είναι πολύ. Ο Φορτούνης θα έρθει. Σαν να σου λέει, δώσε μου την μπάλα και καθίστε, πάρτε αναπνοές. Θα μπει, θα φουλάρει μέσα. Αυτό το έκανε ο Κούδας στον ΠΑΟΚ, ναι. το έκανε ο Δωμάζος στον Παναθηναϊκό, το έκανε ο Θανάσης ο Μπέμπης στον Ολυμπιακό, το έκανε παντού. Mm-hmm. Παιχταράδες. Δεν παίζεται έτσι μπάλα ναι. που κάνουν αυτά τα σχήματα το, και τέτοια. Το Ραντζέλοβιτς τον θες. Επειδή δεν βλέπει τον γκολ τώρα, Ραντζέλοβιτς τον θες πιο πολύ για την ανακατοσούρα, για την ταχύτητα και την τρίπλα. Ναι, μπράβο, αυτά. Ναι. Και εμένα δεν μου αρέσει ο Βαμπόνα. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει ούτε δεκάρι, ούτε εξτρέμ. Ναι. Ο Βαλμποενά τη βγάζει εδώ, ναι. πες μου σε μια μέρα που σε ενθουσίασε. Τη βγάζει σέντρες, φάουλ, κόρνερ. Πέναλτι. Άστα. Ναι. Έλα. Θα βάζεις. Είναι τώρα αβαροποσεστή τέτοιο να μου λέει τώρα. Θα βάζεις. Ποιος θα, ποιος θα θυμάται τον Βαλμποενά τώρα ότι πέρασε τον Ολυμπιακό. Τι έκανε θα πεις. Ο Φορτούνης θα σου κάνει πορεία. Ναι. Ο Μπέμπης αυτοί που περάσανε παλιά τους θυμάται όλες οι γενναίες. Σιδέρης, Μητρόπουλος, Αναστόπουλος, Ιφαντής. Τους θυμόνται Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος. Ρωσίδης, Μουράτης, τους θυμάται ναι. γενναίες των γενναίων. Αυτοί τους ξεχάσεις όλους. Τζοβάνι. Έτσι. Τον Φορτούνι το θέλουμε πιο μπροστά, παιδιά. Όχι σε τριάδα, τον θέλουμε λίγο πιο μπροστά από τους δύο κόφτες. Όχι, ο Φορτούνι στη μέση. Ναι. Είναι οι δύο χαφ και μπροστά τους δύο χαφ ο Φορτούνι. Τα παιδιά το πιάσαν. Εντάξει, θα το βάλουμε. Στο κάτω-κάτω. Ναι. Θα βάζες Χασάν στο Ελαραμπή. Στο κάτω-κάτω, εγώ, Ραντζέλοβιτς, Ελαραμπή και Φορτούνις. Ναι. Με τους τρεις να βγαίνω, ο ένας μέσα δεξιά Ραντζέλοβιτς, θα κλείνει, μέσα, σεντρεφόρ. Ο Αλαραμπή εκεί και ο Φορτούνης, με αυτή την τριάδα θα τους βρω ανοιχτούς τους άλλους. Σου κάνει. Και τους κάνω γκολ. Ναι. Και τα έχω πίσω τρεις, Αβραάμ σε Μέδο να πιάνουν τα δύο σεντρεφόρ ή τον ένα φουλ, θα έχεις τρεις, έχεις τον Ομάρ και τον Τζιμίκα. Αλλά πάσα στιγμή, ναι. ένας από αυτούς, τουλάχιστον θα κάνει τρεις κούρσες να βγει με Ραντζέλοβιτς, Ελαραμπή και Φορτούνι. Θα έβγαιναν. Τρεις κούρσες. Ναι, εναλλάξει. Σου λέω τρεις κούρσες να κάνει το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Ένας. Ο ένας από τους δύο. Ο Ομάρ. Και άλλες τρεις ο Τζιμίκας. Με φτάνουνε. Στο πρώτο ημίχρονο να σου ανέβουν έξι φορές, μία ένας και μία ο άλλος. Βέβαια. Ναι. Με φτάνουν. Πώς φτάνουν. Όχι, με φτάνουν. Ναι. Και δεν τους βάζω δυσκολία. Τρεις φορές θάνατος θα βγείτε. Με τον Ελαραμπή Φορτούνι Ραντζέλοβιτς. Mm-hmm. Άμα βγεις απ' έξω ναι. και είναι αυτοί οι τρεις μέσα,
Λαραμπή μπορεί να το κολλήσει. Ο Φορτούνης μπορεί να αντιάσει κανένα δύο να σουστάρει. Ο Ραντζέλοβιτς τα ίδια. Δηλαδή, ο Βαλμπουένα δεν μπορεί, δεν έχει ταχύτητα να μπαίνει, να κάνει. Όλο φάουλ βλέπω, κόρνε. Να σε ρωτήσω, Νίκο. Δεν μ' αρέσει εμένα. Όχι επειδή δεν μ' αρέσει εμένα. Βγάλτε τον. Αν σας αρέσει, βγάλτε τον. Χασάν Ελαραμπή θα έβαζες. Πώς? Χασάν Ελαραμπή μαζί. Ναι. Φουλ. Έχω και αυτό που είπες. Με το Φορτούνι τρίτον. Ναι. Μεγάλη δηλαδή δουλειά. Δύο φορ. Μεγάλη δουλειά. Από τα δύο φορ ποιος κάνει την κίνηση πιο πολύ? Και δύο. Ένα ζητάει πίσω, άλλος φεύγει από εδώ. Μάλιστα. Αυτό κάνεις. Ωραία. Ελαφριά κίνηση. Κινείς εκεί μέσα. Mm-hmm. Για να βγει ο Φορτούνης, να τους δώσει πάσα δεξιά ή αριστερά κοντά είναι, ή να βγει ένα μπακ και να χωθούν μέσα, ένας πρωτοδοκάρι δίπλα από μέσα, Φορτούνης να γίνει σέντρα. Mm-hmm. Πηδάει ο Χασάν. Άρα... Πηδάει ο Ελαραμπή. Ναι. Μεγάλη δουλειά. Άρα καταργούμε τα εξτρέμ, γιατί δεν έχουμε τώρα το εξτρέμ, και σε καλύπτει να κάνει από τρία ανεβάσματα το κάθε ακραίο μπακ. Είτε είναι ο Μάρ, είτε είναι ο κάνει και τέσσερα. Μπορεί να κάνει και τέσσερα. Ναι. Δεν είναι βιολί κάθε ώρα και στιγμή ο Τζιμίκας να φεύγει. Ναι. Και ο Τζιμίκας, οι προπονητέ. Εντάξει, να το πω, τι να κάνω. Είναι βλάκες. Ναι. Ο Τζιμίκας φεύγει μόνο από το αριστερό πόδι. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν συγκλίνει, ναι. Άμα φύγει μέσα, είναι ο χάφ, είναι αυτή όλα. Τους βρίσκει πεδίο και φεύγει απ' έξω. Εκεί θα βάλει τον πιο γρήγορο παίκτη. Να τον βγάλει, να τον βγάλει out. Βέβαια. Ναι. Και θα του κάνεις και 10 μπασίματα. Δεν παίζουν με τέτοιες τακτικές προπονητές. Δεν τον είδες πως κατεβαίνει ο άλλος. Ναι. Τίποτα. Κατεβαίνει τον Μπάο. Λες και παίζει, τον Ολυμπιακό παίζει. Παίχτες έχει, πρώτος πάει το άτομο. Πρώτος, δεύτερος παίζει. Λοιπόν, και έρχεται να φάει έτσι όπως παίζει ένα γκολ με καραμπόλα, λέμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν θα τους κρατήσεις. Πώς δεν θα κρατήσεις. Λοιπόν, εδώ ερχόντουσαν, Γιάννη μου, εγώ τι να πω, δηλαδή, όταν ήμουν στον Ηρακλή, που κινδύνευε και πήρα την ομάδα, και είχε ο Ολυμπιακός τότε. Όλα τα πλωστάσια. Έξω δεξιά Αναστόπουλο, ναι. Σέντρεφορ Μητρόπουλο. Έξω αριστερά Τζόρτζεφ, έξω δεξιά Γιανακόπουλο. Δύο Σέντρεφορ Μητρόπουλο Αναστόπουλο. Δεν είναι ίδια. Τι να πω. Φυσέκια. Λοιπόν, και όμως τους καθάριζα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Εγώ έβαζα να πιάνει όπου πηγαίνει. Όπου πηγαίνει, ναι. Να πηγαίνει ο Ζήφκα στον Αναστόπουλο. Κοντός με κοντό. Για όπου το man-to-man. Αν ξεκουράζεται και εσύ θα ξεκουραστείς, θα παίξω 10-10. Έβαλα στο Μητρόπουλο τον Βακαλόπουλο. Έβαλα λίμπερο τον Ξανθόπουλο. Τον είχανε man-to-man. Και βάζω τον Κοφίδη από χαμπακ αριστερό. Πώς θα κάνω εγώ αυτά. Να ταχύτητα. Και αυτή δεν μπορεί. Το Χατζησπαναγή το παίρνω σεντρεφόρ. Ας τις άκρες τώρα. Πες την μπάλα και σέντρες. Μέσα, σέντρεφόρ μέσα, στην καρδιά και τα κόλλαγε όλα τα γκολ. Λοιπόν. Και κέρδισα. Την ΑΕΚ 3-0 με τον ΚΜΟΧ. Ναι. 3-1 τον Ολυμπιακό με Γεωργιάδη και 3-1 τον Παναθηναϊκό με Γκόρσκι Πάρκερ. Πώς έριξα 9 γκολ εγώ. Με αυτό το σύστημα. Έλα ρε Γιάννη. Έλα Κώστα, πες το. Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός παίζει με 2 center back χθες. Ναι. Το πάω, βγάζει τον... Πέλκα και βάζει δεύτερο center for. Ναι, τον ακούω. Παίζει με 2 center for, κανονικά. Εκεί περιμένει ο Νίκος να βάλει τρίτο σπέρο ο προπονητής, γιατί έβαλε δεξί μπακ. Έβαλε μπακ αριστερό, τον θύμισε μου το όνομά του. Ο Ολυμπιακός έβαλε τον Γκασπάρ, ναι. Στη θέση του Βαλμποενά. Ναι. Ο άλλος έβαλε στη θέση του Πέλκα τον Ακπό. Ναι. Με 2 for. Το γύρισε 4-4-2. Εγώ περίμενα εκεί να βάλει τον Αβραμ, τρίτο στόπερ, άργησε πολύ, έβαλε τον Μασούρα στον Αγγέλο και τον Γκασπάρ. Κινδύνευσε, έπρεπε να το κάνει η ρωτά τον Νίκο. Ναι, ρωτάει ο Κώστας το εξής. Όταν ο ΠΑΟΚ έβαλε και τον Ακπόμ δίπλα στο Σφιντέρσκι και τον γύρισε 4-4-2. Ο Μαρτίνς έβαλε τον Γκασπάρ που είναι δεξί μπακ. Περίμενες εσύ εκεί να βάλει Αβραμ, δηλαδή η απάντηση στα δύο center for να ήταν τρίτο στόπερ. Αυτά που λέει ο Ραυτόπουλος ναι. Είναι
για την Πεντέλη. Γιατί? Καθάρε ράπτο που λέει τώρα ideas, τώρα μας λες γιατί? Να βάλω αυτό, κύριε, να κάνω εκείνο. Ναι. Δεν παίζεται έτσι μπάλα. Ναι. Η μπάλα του μαγκώνεις. Άμα μπει ο Χασάν, θα την κάνω. Έχω τους παίκτες να την κάνω. Μπήκε ο ΠΑΟΚ έτσι. Δεν μπήκε. Μπαίνει ο Ολυμπιακός έτσι. Δεν μπαίνει. Προχωράς. Ούτε καν στο... Άσε, δεν το αλλάζεις. Τώρα ούτε τι να λέμε εγώ. Τους τα λέω καθαρά. Βάλ τη σύνθεση του ΠΑΟΚ. Ορίστε. Τι να βάλω αυτό να και να κάνω. Αν η γιαγιά μου είχε αυτή θα τη λέγανε παππούρε Κωστάκη. Ορίστε. Ορίστε. Ο Λιμνιός. Ναι. Έχει μία χωρίστρα από εδώ μέχρι τη Βραζιλία. Θα του τα έχω κόψει το μαλλί, αγουζλία, αλλιώς δεν παίζεις. Αν τι, κούρεμα. Πού είναι η μπάλα, ρε. Έχεις τραυματιστεί μια φορά. Πού χτύπησες, πες μου. Δεν μπαίνει πουθενά. Μη χαλάς το μαλλί. Και τον έχει ο προπονητής με το μαλλί. Το μαλλί. Το κούρεμα τον περίμενα με τη... ένα γκουρέα. Πάρ' τα λεπτά, κάτσε έλα εδώ. Δεν... Φεύγεις, δεν ξανάρχεσαι. Επιτόπου. Επιτόπου, στα παιδιά μου. Έλα, όλο μαλλί το ατογκόμενο κάνει. Τη χωρίστρα, το γυαλί και κατεβαίνει να παίξει μπάλα. Ναι. Κεφαλιά δεν πηδάει, μην την χαλάσει. Όχι, βέβαια. Δεν το βλέπει. Ναι. Πέλκας. Έλα, και αυτό χωρίστρα έχει. Πέλκας που έπαιζε στην Τουρκία. Όχι, δεν πήγε. Κάπου έπαιζε, κάπου ήταν. Διώχτον ένα παναφύγιο Πέλκας τώρα. Ναι. Δεν υδρώνει, δεν κάνει τώρα σοβαρά. Τον Μπίσεσβα. Τον Μπίσεσβα να τον φτιάξει. Θα τον ζήγησε κάθε μέρα. Όχι, να τον φτιάξω στην προπόνηση. Ναι. Να φτιαχτεί. Ναι. Τα κιλά. Τη διαμπορία, άμα δεν μπορεί. Θα πάρουμε άλλο. Μαουρίσιο Μίσιτς. Τι είναι αυτή. Αυτά τα δύο χάφ να κρατήσουν τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτά. Έλα μωρέ. Μετά πάει Βεϊρίνια. Με το Βεϊρίνια. Δώσε τη μεταγραφή στο χέρι. Πάρε δρόμο. Φύγε. Πάρτε ένα μπακ. Πάρε Βεϊρίνια έξω δεξιά, έξω αριστερά. Έχει πάει 35 ετών γριά. Τι Βεϊρίνια ρε. Γιαννούλη. Τι παίζεις. Παίρνεις φόρα. Μπαμ. Και πας στο μοναστηράκι απ' έξω. Φουλ, τρεχάλα. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Χαμός, χαμός. Και μόλις φτάνει, τα χάνει όλα. Φτιάχτωνε. Παίξε ένας τον Αλαραμπή, τους βάζει στη μέση. Ο Αλαραμπή είναι δύο. Ποιος θα πάει πρώτος, θα κάνει, μετά είναι αργά. Έπαι. Δεν παίζεται έτσι το ποδόσφαιρο από αυτόν τον προπονητή. Πρέπει να φεύγει. Ναι. Ο Λουτσέσκου ήταν καλός. Να γυρίσει ο Λουτσέσκου. Ήταν πολύ καλός. Ναι. Τα παίζε όλα αυτά. Που λέω εγώ, τα έπαιζε. Έπαιξε και ο φίλος του Ραπτόπουλου, ο Πασχαλάκης. Ναι. Πασχαλάκης είναι να του βάλεις το κουστούμι. Ναι. Είδες τη μόδα που παρουσιάστηκε. Στη μόδα, εντονίδες. Εντονίδες. Έχεις τον Πασχαλάκη, θα είμαι εγώ προπονητής και θα έρθει με αυτό το μαλλί, ε. Τρελός είσαι, ρε. Ρε τρελός, ρε. Το Πεντζαρόπουλος, ο Δελαβίνιας, άμα ήτανε, ο Ταουξής, αυτοί οι τερματοφυλακάρες, Καραπατής, χορεμένος, τερματοφυλακάρες, δεν έρχονταν ποτέ έτσι, ορίστε. Τον αυτό να ναι, την κοτσίδα, ε. Τι είναι αυτό, ρε, το πράγμα. Τι είναι της μόδας, είναι της μόδας. Η μόδα, κουστούμι, είναι της μόδας. Στα βραβεία πήγαινε μέσα, ποια μόδα. Το έχει κάνει και ο Ρονάλντο, πιο μικρό. Εντάξει, το Ρονάλντο. Ρονάλντο, κόψιμο και ο Ρονάλντο, τι. Έχει συμβόλαιο ο Ρονάλντο. Έχει συμβόλαιο, μωρέ. Δεν παίζεις έτσι. Εντάξει, όταν έρθουν οι μεταγραφές, φεύγεις. Τι έγινε. Θα βάλεις τάξη. Τι είναι αυτή, βλέπεις τον Ρονάλντο ένα κόκορα στο κεφάλι και τι κάνει. Σε διαλύσει ο Μέση όλους. Τέσσερα γκολ πλάκα του. Με ένα κούρεμα, τίμιο, τρομερός. Ηθικό και ωραίο. Τρομερός. Σε έχει διαλύσει. Έτσι. Όλοι. Ούτε τατουάζ δεν πήγε μέσα. Ποιος, ο Μέση γεμάτος είναι, τρελώσε. Έχει πολλά. Γεμάτος τατουάζ είναι ο Μέση. Το χέρι, εντάξει. Τι είναι. Όλο το πόδι, ρε Ραπτόπουλε, τι βλέπεις. Όλο το πόδι μέσα στο τατουάζ είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, γιατί το χρωστάμε και επιστρέφουμε. Τατουάζ πάνε. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League με αποτέλεσμα να βρεθεί 5 βαθμούς πίσω από τους Ερυθρόλευκους, ενώ απομένουν ακόμα 11 αναμετρήσεις ντέρμπι που θα κρίνουν την έκβαση του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι σημείωσαν την πρώτη τους νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με τον Πέντρο Μαρτίνς στον πάγκο της ομάδας τους, καθώς ο Πορτογάλος, τεχνικός, μετρούσε μόνο ισοπαλίες και ήττες στους 20 μήνες που βρίσκεται στους Πειραιώτες. Ο ΠΑΟΚ ήταν η μοναδική ομάδα που δεν μπορούσε να κερδίσει. Ο Μαρτίνς, ωστόσο, κάτι τέτοιο άλλαξε χθες το βράδυ, με τον δικέφαλο πλέον να κυνηγά τον Ολυμπιακό εν όψει των play-offs.
Ο Αμπελ Φερέιρα, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, υποστήριξε πως ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα στη μάχη του τίτλου και χαρακτήρισε άδικο το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ καταρχάς τους φιλάθλους μας γιατί ποτέ δεν σταμάτησαν να μας στηρίζουν και να το πιστεύουν. Δεν θέλω να πω πως τελείωσε κάτι. Έχουμε ακόμα δρόμο και μπορούμε να πάρουμε πίσω αυτό που δεν καταφέραμε σήμερα. Όσον αφορά το παιχνίδι, το αποτέλεσμα είναι άδικο κατά τη γνώμη μου. Κρίθηκε σε μια φάση που ο αντίπαλος μας έβαλε γκολ, το οποίο θα έπρεπε να ελεγχθεί, όπως έγινε αντίστοιχα στο δικό μας τέρμα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι καλύτερο, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Συνεχίζουμε να παλεύουμε. Από τη στιγμή που το γκολ μπήκε κόντρα στη ροή του αγώνα, χρειαζόμασταν επιθετική πνοή να μπούμε στην αντίπαλη περιοχή. Γι' αυτό το λόγο έγιναν και οι αλλαγές. Ήταν βέβαιο ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι οι ομάδες θα είχαν λίγες ευκαιρίες. Συνήθως, σαν ντέρμπι, η πιο τυχερή ομάδα κερδίζει και αυτή τη φορά η τύχη ήταν με τους αντιπάλους μας. Εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε πιο επιθετικογενείς παίκτες για να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και συνεχίζουμε για να πάρουμε πίσω αυτό που δεν καταφέραμε σήμερα. Ο Λευτέρης Δούκας έκανε το δικό του σχόλιο μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ο δικέφαλος δεν ψάχνει άλοθη, ούτε δείχνει πλάνα από διαστημόπλοιο στο ΒΑΡ. Μεγάλη ομάδα γίνεσαι όταν κατακτάς αντρίκιους τίτλους. Μεγάλη οντότητα γίνεσαι όταν ξέρεις να χάνεις. Αυτό που δεν μπορούν να καταφέρουν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, δηλαδή, που επί δύο και πλέον χρόνια προσπαθούν απεγνωσμένα να κατασκευάσουν άλοθη. Θα ήταν πολύ εύκολο σήμερα να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Αλλά ευτυχώς για εμάς δεν είμαστε το ίδιο. Με την ευκαιρία, το ΠΑΟΚ TV δεν έδειξε πλάνο από διαστημόπλοιο στο ΒΑΡ, αλλά τη φάση που έπρεπε, όπως έπρεπε, ώστε ο διαιτητής να πάρει τη σωστή απόφαση. Στο ποδόσφαιρο, τα πάντα είναι στο πρόγραμμα. Όλα τα υπόλοιπα αποτυπώνουν την ποιότητα και το χαρακτήρα του καθενός. Σκληρή ανακοίνωση για τον έλεγχο που προέβη η αστυνομία στο γήπεδο της Τούμπας το πρωί της Κυριακής, εξέδωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι άφησαν εχμές για την επιχείρηση των αρχών στο γήπεδο, ενώ παράλληλα έκαναν λόγο για πρόκληση της αστυνομίας Βορείου Ελλάδος που πήρε εντολές από την Αθήνα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της σημερινής αναμέτρησης. Την προσπάθεια αυτή επιχείρησαν κάποιοι να τροπιλήσουν λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα με την πρωτοφανή στα χρονικά επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων στο γήπεδο της Τούμπας τα ξημερώματα που θύμιζε έφοδο σε γιάφκα τρομοκρατών. Τυπικός έλεγχος, σύμφωνα με τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κυρίου Σκούμα, που έδωσε την εντολή και από τον οποίον έχουμε ήδη ζητήσει να μας πει ποιος ήταν ο εξ Αθηνών ηθήνων νους. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία πλέον πως συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες β' κατηγορίας και ότι ο στόχος τους είναι οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις να κριθούν εκτός γηπέδου. Αν μέχρι σήμερα καλούσαμε τους φίλους της ομάδας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην απαντήσουν σε δεχόμενες προκλήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να απαλείψουμε τον ενδεχόμενες. Το σχέδιο ξετυλίγεται απροκάλυπτα μπροστά στα μάτια όλων μας, γεγονός που πρέπει να ενεργοποιήσει περισσότερο τα ένστικτα αυτοπροστασίας. Όσο περισσότερο καθίσταται σαφές πως θέλουν να προκαλέσουν μη έναρξη ή διακοπή του αγώνα, ακόμα και με συνδρομή του κυρίου Σκούμα, κατακτώντας άλλη μία νίκη στα χαρτιά και προκαλώντας τιμωρίες, άλλο τόσο πρέπει να τους απαγορεύσουμε να το καταφέρουν. Η νίκη στον αγωνιστικό χώρο και η κατάκτηση των 3 βαθμών αποκτά πλέον μεγαλύτερη αξία, αφού η ήττα τους θα είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Οφείλουμε όλοι να επικεντρωθούμε σε αυτό και να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, μην κάνοντας το παραμικρό που θα ζημιώσει την ομάδα μας. Ιστερόγραφο. Ο Βορειοελλαδίτης Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Χρυσοχοΐδης, γνωρίζει άραγε τι γίνεται στο Υπουργείο του ή όλα όσα συμβαίνουν είναι πρωτοβουλίες των υφυπουργών του και των υφισταμένων του που με τις εντολές τους μας παραπέμπουν σε εποχές που όλοι μας θέλουμε να σβήσουν από τη μνήμη μας. Το πολίτευμα της χώρας μας εξακολουθεί να είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία ή πλέον έχει εξελιχθεί σε χούντα του Βαγγέλη Μαρινάκη? Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, Νίκο. Κολαγόνα 2, κολαγόνο, παίρνεις το ριλίφ και το τσάμπιον δώρο. Τρομερά.
κάνουν πολύ καλό οργανισμό, κέφι, δύναμη, βάδι, τζόκιν, τρέξιμο. Ένα από τα δύο. Ό,τι θέλεις. Θα δώσουμε και τα δύο. Ναι. Ένα από τα δύο. Ναι. Το relief. Ή αυτό ή το άλλο. Ή το άλλο. Ναι. Μπράβο. Όταν δίνουμε. Mm. Από την άλλη πλευρά, θα σας πω για τα αυτοκίνητα. Κόμπο χτέο στο Μαρούσιο, κύριε Αντώνης. Τρομερή εξυπηρέτηση, ταχύτατη, μηχανήματα, απίθανα όλα. Και επιπλέον έχουμε να κάνουμε και με τους γιατρούς. Ναι. Θα προσέξεις. Χλωροκώστα Κωνσταντίνο Νίμιτς. Εξετάσεις καρδιάς. Μετά Σπύρος Μαρτίνης, Ιανρών Τζένεραλ, πες τον προστάτης. Προστάτης. Μεγάλη δουλειά. Όλα αυτά. Μετά Σιούνας, ορθοπαιδικός. Τρομερός. Θα πάρει το αίμα. Θα σε δει η Λάμπρου. Είναι λεωφόρο Αλεξάνδρας απέναντι από τον Άριο Πάγο. Και συνεργείο αυτοκινήτων Καριώτης Κωνσταντίνος, Λάμπρου Κατσόνη δίπλα, απέναντι από τον Άριο Πάγο, δίπλα από τον Πανέκο. Τρομερό συνεργείο, τίμιος, ηθικός, σ' όλα. Αυτά θα πας και θα βρεις την καλύτερη σου λύση. Και μετά πάω κατευθείαν Ατρομητάρα. Το είχαμε προβλέψει ότι θα φτάσει. Κανίκη, γιατί έχει κάνει τρομερή δουλειά Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος. Τρομερή γήπεδα, στάντια, εστιατόρια, ο κόσμος και ωραία η ομάδα και ωραία νίκη. Μπαίνει πάλι στο προσκήνιο, θα παλέψει για να μπει να διεκδικήσει. Δύσκολο τώρα, μία αγωνιστική δύσκολο, έμεινε. Δύσκολο, εντάξει. Ναι. Θα παλέψει. Και είδα και την ΑΕΚ. Ναι. Θα πάμε 3-0, και στην ΑΕΚ. 3-0 ένα όφι. Ναι. Κατέβηκε λες και έπαιζε στα άσπρα χώματα. Όλα ανοιχτά πίσω στα δίκτυα. Ναι. Έχουν ένα πολύ καλό παίχτη ΑΕΚ, τον Βέρντε. Σ' άρεσε, 11%. Ξεφασφεύγει. Το κάτι κούρσες έκανε. Νάτος. Αυτό πρέπει να τον προσέξουν. Φοβερός. Φυσέκη Γιάννη. Αυτό ήταν όλα τα λεφτά. Mm-hmm. Πρώτα 15-20 λεπτά. Τύπο προπονητής του Όφη. Ναι, τίποτε. Τα έχει αφήσει ανοιχτά. Μπαίνει στα δίκτυα. Εντάξει, πάμε τότε ΑΕΚ και θα πάμε μετά στα άλλα. Λοιπόν, να δούμε αφού είναι και μάτς που είδε ο Νικός σε αντίθεση με το ντέρμπι στην Τούμπα την εντεκάδα του Καρέρα. Ο οποίος είχε τέσσερις πίσω. Μπακάκι, Οικονόμου, Λόπες, Ευαλεστόπερ, γιατί ήταν εκτός, θυμίζω, και ο Τσιγκρίνσκι και ο Βράνιες και ο Σβάρνας. Με Χουλτ, αριστερομπάκ, Σιμάνσκι, Κρίσισιτς, οι δύο κόφτες. Βέρντε, Λιβάγια, Μάνταλος, Ολιβέρα. Ωραία τους έβαλε. Πάγκο, Αραούχο. Βέβαια. Τι έλα, δεν κάνει τίποτε. Ο Μάνταλος δεκάρι, ο Βέρντε αυτός δεν πιάνεται. Ναι. Το πώς φεύγει Γιάννη, φοβερό πράγμα. Ολιβέιρα, Λιβάγια, εντάξει, κόνεται μέσα. Δύο χαφ με το Μάνταλο δεκάρι. Τα μπακ, Μπακάκι, Σκούλ, Λόπεζ, Οικονόμου. Μια χαρά ήταν. Ναι. Και ουσιαστικά χωρίς στόπερ, έτσι μόνο οικονόμινο στόπερ. Τον Λόπεζ που είναι αριστερό μπακ τον έκανε στόπερ γιατί είχε εκτός Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, Σβάρνα. Σκέψου. Γι' αυτό. Τι τέσσερις παίχτες. Κώστα, πώς είδες, ΑΕΚ, είδες? Όχι, δεν είδα γιατί έβλεπα το μάτς. Ναι. Λοιπόν, ίδια ώρα ήταν. Είδα μόνο στιγμιότυπα. Κοίτα, ο Σίμος δεν προσέχει την άμυνα. Παίζει μόνο πολύ ανοιχτά πάντα. Μετά όφι στερείται καλού center back, παίζουν όλη τη χρονιά με ο Γιαννούλης που είναι αριστερός back και ο Μαρινάκης πολλές φορές που είναι δεξιός back. Ήταν τον Κουτριβί, ο είναι πιο γέρος από μένα. Έχουν θέματα στην τετράδα αμυνάς. Έχουν θέματα. Αν και παίζει και πολύ για όφι, δεν φυλάγεται πολύ. Και στους μεγάλους χώρους τώρα είναι δυνατόν η ΑΕΚ μέσα στην έδρα της. Εγώ είδα το στιγμιότυπα μόνο, αλλά τα γκολ που είδα έφευγε η ΑΕΚ από πίσω στο χώρο. Εκεί να φυλάγεται η Όφη, φυλάγονταν η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει καλό προπονητή. Το ιδιωτικό το βλέπουμε κι εμείς. Και βλέπω ότι αν τον κρατήσει ο Μελισανίδης και αυξήσει λίγο τον μπάτζετ, η ΑΕΚ είναι πολύ βελτιωμένη και στα play-off στην άκρη του Ματιού της δεν τον πάω που είναι στα καλά. Εντάξει, είναι όμως 8 βαθμοί, είναι δύσκολο. Δεν είναι βαθμοί, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει να πατάει καλά. Δείχνει δηλαδή η ΑΕΚ πιο φρέσκια. Έχει και μπακ μέτρια βέβαια και ο Σβάρνας, ο Γέρος Τσιγκρίσκι, ο Οικονόμου μέτριος, ο Βράνιος καλός είναι, αλλά μπορεί να είναι βλακία εκεί που είναι στα καλά του. Εκεί πρέπει να βελτιωθεί η ΑΕΚ, τολμώ να πω. Αλλά μπροστά είτε 5-3-2, είτε 5-4-1, είτε 4-4-2. Έχει μπροστά παίχτες και ο Βέρντε που είπε ο Νίκος πολύ γρήγορος εξτρέμ και οι δύο οι φορ. Τώρα για τον άλλο τον πες τον Αραούχο. Τον καινούριο τον Αραούχο. Ναι. Εγώ τον βλέπω σαν τον Κόκκινο, με κοιλιά είχε. Είχε βαρύς.
Δες τον και εσύ. Ρώτα και κανέναν αεξίδη που είναι πιο κοντά. Καλά τον είδε ο Νίκος. Χοντρό τον είδα. Τώρα... Εμείς βλέπουμε στην οθόνη μας τον Βέρντε πώς έφυγε σφαίρα. Ναι. Από τα δεξιά, σύγκλινε, έκανε τον γκολ. Πολύ και θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Βέβαια, αναγκαστικά αριστερά βάζει το Λιβάγια για να βάλει ο Λιβέρια σεντερφόρ. Λιβάγια, τώρα να ρωτήσω, το χαμαλίκι του Λιβάγια, ας πούμε, αξίζει τον κόπο. Για ρωτά το. Και ποιο να βάλει. Ξέρετε, λίγο, ο Λιβάγια ναι. Τραβιέται στις γραμμές. Τραβιέται σε μεγάλους χώρους. Ποιο στην περιοχή, με πιο λίγα μέτρα ήταν τα πιο πολύτιμα. Ο Λιβάγια, Νίκο, αναγκαστικά για να χωρέσει στην εντεκάδα που βλέπουμε, από τη στιγμή που είναι, ναι, είναι δεκάρι ο Μάνταλος και σέντερφορ ο Ολιβέιρα, πάει έξω αριστερά και ρωτάει ο Κώστας αν χαραμίζεται εκεί ή αν θα έπρεπε να παίξει σέντερφορ. Εντάξει, ο Λιβάγια έχει παίξει και σέντερφορ, αλλά εκείνη η θέση του, ναι. Δεύτερο σέντερφορ, ναι. Εξτρέμ, αλλά δεν τραβάει μόνο. Δεν σ' αρέσει τον, πολύ. Πιάνεται εύκολα. Mm-hmm. Ενώ οι άλλοι είναι γρήγοροι. Ναι. Αυτός ο Ολιβέιρα. Ο Βέρντε. Ο Ολιβέιρα. Ο Βέρντε είναι πολύ γρήγορο. Ναι, 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 ναι. Φυσέκη, ο Ολιβέιρα από πίσω ο Μάνταλος. Είναι καλή φάση. Mm-hmm. Τώρα εκεί δεν μπορεί να παίξει ο Λιβάγια. Αν έχουν κανέναν άλλον. Τα μπακάκι σχούλτε εντάξει. Τα στόπερ άρα, λείπανε. Άρα επειδή ο Καρέρα παίζει επίσης το σύστημά σου το 5-3-2 πολλές φορές. Ναι. Να υποθέσω ότι εσύ μπροστά. Θα είχες Μάνταλο δεκάρι με Βέρντε Ολιβέιρα. Αυτό είναι. Τρομερή. Δηλαδή Πάγκο και ο Λιβάγια, Πάγκο και ο Ραούχο. Έλα μωρέ. Ποιο Ραούχο, όχι Πάγκο. Ναι. Στο χέρι μεταγραφή. Και αυτός. Αραούχο. Ναι. Έλα. Κοροϊδεύει το ένα παίξο ο Αραούχο. Ναι. Γελάω, δεν τον έχει αγοράσει η ΑΕΚ ακόμα, είναι δανεικός. Τίποτε. Τι δανεικός, φύγε. Ναι. Πες του πήγε ένα ταξί να δει την οικογένεια. Και κλείστο να πάνω, βίδωσε τα αεροπλάνα, μην τον πάρετε να γυρίσει. Ωραία. Έλα μωρέ, παίκτης είναι αυτός τώρα. Εγώ τα μηνύματα δεν τα διαβάζω. Ο Βέρντε πετάει, ο Λιβέιρα ψηλός μπαίνει στον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ γιατί θέλω να συνέλθει ο Φορτούνης. Ναι. Ένας παίκτης νέος, γρήγορος, τριπλέρ, θεαματικός, γκολ. Δεν πιάνεται. Εντάξει, ο Νίκος έχει δει Κούδα, έχει δει Δωμάζο, δεν του λέει πολλά ο Βαλμπουενά. Σε μένα και στον Κώστα που είμαστε νεότεροι, εντάξει, μας αρέσει περισσότερο. Γιατί τώρα... Είναι και 34 ο Βαλμπουενά. 35 νομίζω. 35, λοιπόν. 34, δεν είχε ποτέ μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Εγώ τον είχα δει όταν πήγαμε τον Νίκο τον Γεωργόπλο στη Γαλλία, στη Μαρσέη. Έτσι έπαιζε. Δεκάρι τους έλεγα δεν κάνει γκολ με τίποτα. Ναι. Και δικαιωνόμουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ στη ΣΑΕΚ και επιστρέφουμε για Παναθηναϊκό. Άλλη μια επιβλητική εμφάνιση για την ΑΕΚ ήταν η Κυριακάτικη, αυτή φορά με αντίπαλο τον Όφη που τελείωσε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Η Ένωση ξεκίνησε με τον Τζιζόντα κάτω από τα δοκάρια, συνάμυνα με αριστερό μπακ το Χούλτ, ο κέντρο του Λόπε και Οικονόμου, ενώ δεξιά παίξε ο Μπακάκε. Αμυντικά χάφη ήταν ο Σιμάνσκι και ο Κρίστιτσιτ, ενώ πίσω από τον Ολιβέρα βρισκόταν αριστερά ο Λιβάγια, στο κέντρο ο Μάνταλο και δεξιά ο Βέρντε. Οι γηπεδόχοι μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και πριν τη συμπλήρωση ενό λεπτού στον αγώνα έχασαν δύο τεράστιες ευκαιρίες να προηγηθούν. Ο Σωτηρίου αρνήθηκε τον γκολ με εντυπωσιακές αποκρούσεις Πέντρο Μάνταλο και Νέλσον Ολιβέρα. Τελικά η τρίτη ευκαιρία ήταν και φαρμακερή, αφού στο πέμπτο λεπτό ο Μάρκο Λιβάγια έκανε υπέροχη σέντρα από τα αριστερά και ο Μάνταλος με όμορφη κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ για το 1-0. Οι παίκτες του Καρέρα δεν χαμήλωσαν ένταση και έφτασαν σε δεύτερο γκολ στο 8ο λεπτό με τον Ντανιέλ Βέρντε, ο οποίος απέφυγε υπέροχα τους αντιπάλους του και πλάσαρε το Σωτηρίου για το 2-0. Αυτό που λέω πάντα εγώ είναι ότι η ομάδα θα πρέπει να έχει πάντα πάρα πολύ καλή απόδοση. Άλλες φορές μπορείς να το πετύχεις, άλλες φορές μπορεί να μην το πετύχεις. Αλλά σήμερα ναι, το παιχνίδι ήταν καταπληκτικό. Όμως η συμπεριφορά, η αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας θα πρέπει να είναι πάντα η ίδια. Οι παίκτες του Όφη προσπάθησαν να αντιδράσουν και να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα, αλλά σε δύο περιπτώσεις τα σούτ του Κουντρουμπί και του Μικέλ Μεγέδο δεν βρήκαν στόχο. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να παίζουν κάθετα προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα σημαντικά κενά των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είχαν ψηλά την άμυνά τους. Στο 17ο λεπτό, ο Κρίτσιτσις έβγαλε μια εξαιρετική κάθεση στο Βέρντε απέναντι στο Σωτηρίου, αλλά ο τερματοφύλακας των Κλωτικών κράτησε όρθια την ομάδα του, αποκρούντας με το πόδι. Τελικά ο Ιταλός πήρε ρεβάν στο 30, αν και χρειάστηκε η συμβολή των ΒΑΡ. Ο Βέρντε βρήκε υπέροχα τον Ολιβέιρα, ο οποίος μπήκε στην περιοχή. Έκανε την πάσα λόμπα στο συμπέκτη, το οποίο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.
Αυτό είναι που μας ζητάει πάντα ο προπονητής, να δίνουμε πάντα το 100% καθένας ξεχωριστά και ως σύνολο να έχουμε μια πάρα πολύ καλή απόδοση και νομίζω σήμερα τα καταφέραμε αρκετά καλά. Οι κυτρινόμαυροι είχαν το απόλυτο έλεγχο, δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά από τους παίκτες του Όφη και πήγαν στα αποδυτήρια με καθαρό προβάδισμα νίκης. Είμαι ευχαριστημένος καταρχάς με το πώς αντιδράσανε οι παίκτες, με το πώς μπήκανε στον αγωνιστικό χώρο. Είχαν φάνηκε από την αρχή την όρεξη που είχαν για να κερδίσουν, είχαν την επιθετικότητα που απαιτείται και είμαι ευχαριστημένος, είμαι χαρούμενος γιατί παίξαμε καλά ποδόσφαιρο. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα μεγάλο μάτς, δώσαμε λίγες ευκαιρίες στον αντίπαλο και εμείς δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Είχαμε και ευκαιρίες για να κάνουμε περισσότερα γκολ, αλλά αυτό δεν με πειράζει. Το σημαντικό είναι να τις δημιουργούμε, μετά θα μπαίνουν. Άρα να πω ένα μεγάλο μπράβο στους παίχτες μου. Αυτή η νίκη και η αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ δεν άφησε ανεπηρεάστο και τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Δημήτρη Μελισσανίδη, που μετά τη λήξη αναμέτρησης κατέβηκε στα αποδυτήρια ώστε να συγχαρεί τους παίκτες και τον προπονητή, ενώ στη συνέχεια συζήτησε με τον τεχνικό διευθυντή της Ένωσης, Ήλια Ίβιτς, σε καλό κλίμα. Κάποιοι είδαν ότι στην ΑΕΚ υπάρχει και δυσαρέσκεια που κρατάει από τον αγώνα με τον Πανετολικό και αφορά τον Σέρχιο Αραούχο. Στα σχόλια αυτά απάντησε στο γραφείο τύπου της Ένωσης, Ανδρέας Δημάτος. Αυτή την τεράστια ανοησία στα όρια της αλητείας περί δυσαρέσκειας του Αραούχο επειδή έπαιξε δεξιά στον αγώνα με τον Πανετολικό πρέπει κάποιος να είναι φαντασιόπλητος στα όρια του μυθομανούς για να τη σκεφτεί καν. Πόσο δε μάλλον να την ξεστομίσει σε τηλεοπτική εκπομπή. Όσον αφορά τον πίνακα της τακτικής που κατέληξε στο Μάνταλο και στον Λιβάγια δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός. Εκτός των άλλων, οι θέσεις τους στα αποδυτήρια είναι τελείως αντίθετα. Βεβαίως, μπορεί ο πίνακας να έκανε γκέλ. Μικρές λεπτομέρειες που δεν πρέπει να χαλάσουν μια χαριτωμένη όσο και φανταστική ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε πριν πάμε στον Παναθηναϊκό ότι ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση η εκδίκαση της υπόθεσης πολυδιοκτησίας του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Διήρκησε 4,5 ώρες. Το αθλητικό δικαστήριο έδωσε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 28 του μήνα και 2 το μεσημέρι για να κατατεθούν τα υπομνήματα και συνέχεια θα υπάρξει απόφαση. Κώστα, τι μαθαίνεις εσύ? Μαθαίνω ότι θα την πληρώσει η Ξάνθη, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει προβλήματα με αφαίρεση βαθμών αυτή τη σεζόν. Mm-hmm. Είναι και 5 βαθμοί του Ολυμπιακού μαξιλάρι. Εντάξει, είναι και ο δικηγόρος ο οποίος είναι ο... Παρά και τους δικηγόρους ο Σαββίδης είδε ότι δεν κάνουν δουλειά. Έχει σε καλό δικηγόρο τα χέρια. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, άμα βγάλει καλό αποτέλεσμα, θα σταματήσει τη μιλήση από την ΠΑΕΠΑΟ και έτσι γίνονται αυτά. Εντάξει, προς το καλό πήγε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις δηλώσεις που έγιναν από τον κύριο Μπαλτάκο. Ο Μπαλτάκος είναι πολύ καλός. Τον πρόεδρο της ΠΑΕ, τον δικηγόρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Αλέξη Κούγια, ιδιοκτήτη της ΑΕΛ. Παραβρέθηκε και η ΑΕΛ και ο Ολυμπιακός έχοντας ένομο συμφέρον στην υπόθεση. Να δούμε τις δηλώσεις λοιπόν. Υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε ότι και η πολυδιοκτησία έχει αποδειχθεί και η παράβαση επιτελής της Ξάνθης η οποία αφορά το μετοχολόγιο, το οποίο δεν, η αλλαγή του μετοχολογίου που δεν εδηλώθηκε είναι μια άλλη παράβαση. Το σημαντικό το οποίο προέκυψε από όλη τη διαδικασία, εκτός των νομικών τοποθετήσεων που πολλές φορές δεν είναι κατανοητές στους εκπροσώπους του τύπου, είναι ότι ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η Ξάνθη κατάφεραν να δώσουν μια ευπρεπή απάντηση στο ερώτημα γιατί ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας, όπως εμφανίζεται ότι είναι ο ανιψιός του κ. Σαββίδη, έχοντας ως ενδιαφέροντα το εμπόριο καπνού ή τη βιομηχανία καπνού και άλλες δραστηριότητες, ένα ωραίο απόγευμα πήγε σε μία από τις πλέον ακμάζουσες οικονομικά ΠΑΕ, η οποία ανήκε σε δύο πολύ μεγάλους επιχειρηματίες, τον κύριο Παλόπουλο και τον Σιγκελίδη, και του είπε, κοίταξε να δεις, θέλω να αγοράσω όχι την ΠΑΕ, αλλά θέλω να αγοράσω το γήπεδο που παίζεις, θέλω να αγοράσω κάτι προπονητικά γήπεδα που έχεις, και το κυριότερο απ' όλα θέλω να αγοράσω ένα σαλέ, το οποίο είναι ένα σαλέ το οποίο χρησιμοποιούν μόνο οι ποδοσφαιριστές σου και τους ανθρώπους και οι άνθρωποι τους οποίους φιλοξενείς. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να έχει πάει ποτέ σε αυτό το ξενοδοχείο να μείνει και να έχει μια λειτουργία ενός ξενοδοχείου. Και μάλιστα να υπάρχει μια λογική απάντηση σε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι σε αυτό το λογικό ερώτημα
ποτέ δεν θα μπορέσουν να απαντήσουν. Εκείνο το οποίο είπα πριν και επαναλαμβάνω, το είπα και μέσα στην Επιτροπή, γι' αυτό και μπορώ να το πω και δημόσια, ότι δεν μπορεί οι πατάτες να ελέγχουν το μανάβι, δεν μπορεί δηλαδή τα βοηθητικά γήπεδα να ελέγχουν τις ΠΑΕ και δεν μπορεί ο οποιοδήποτε αγοράζει βοηθητικά γήπεδα να αγοράζει και μια ΠΑΕ. Τότε να πάω και εγώ να αγοράσω βοηθητικά γήπεδα και να πάρω μια ΠΑΕ ολόκληρη. Αυτό λέω. Μάλιστα, λοιπόν. Ναι. Θα πω αυτό και τελείωσα. Ναι, ναι, ναι. Το ευτύχημα στον Ολυμπιακό Γιάννη είναι ότι έχει πρόεδρο το Μαρινάκη και με δικαιώνει, το έχω πει από χρόνια. Γιατί είναι καταπληκτικός σαν άνθρωπος, βοηθάει Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Αγγλίες, όλο τον κόσμο, φτωχό, εκκλησίες, τα πάντα, νέος και δίνει και την ψυχή του για τον Ολυμπιακό. Μεταγραφές, να τον φτιάξει, Ευρώπες, δηλαδή πασχίζει μέσα του και εις μνήμη του συγχωρεμένου πατέρα του να παίρνει τίτλους. Το οποίο αυτό για το φιλάδρο κόσμο του Ολυμπιακού, για τον Ολυμπιακό σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα μεγαλουργεί για χρόνια στον Ολυμπιακό. Να έχει την ασφάλεια αυτή. Λοιπόν, να πούμε ότι υπήρξε και μία διάψευση από την πλευρά του κυρίου Κούγια. Τη διαβάζουμε. Εδώ είναι. Ενημερώθηκα με τεκπλήξεως ότι διάφορες ιστοσελίδες αναπαράγουν την είδηση ότι κατά την εκδίκαση υπόθεσης της πολυδιοκτησίας Ξάνθης ΠΑΟΚ ανέφερε ότι έχω στην κατοχή μου συμβόλαια που αποδεικνύουν ότι τρεις ακόμα ομάδες και συγκεκριμένα ο Βόλος, ο Πανετολικός και ο ΠΑΣ Γιάννα ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Διαψεύδω κατηγορηματικό συγκεκριμένη είδηση. Ποτέ δεν ανέφερα ότι έχω στη διάθεσή μου συμβόλαια για τη μεταβίβαση των μετοχών του Βόλου και του Πανετολικού. Μίλησα μόνο για δύο συμβόλαια τα οποία αφορούσαν στη μεταβίβαση του 50% μετοχών της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα στις 27 Δευτέρου 2015 στον Γιάννη Αυδή, συνέτερο και αντιπρόσωπο του Πολυχρόνου Συγγελίδη, ο οποίος λίγες ημέρες πριν είχε πουλήσει ένα ακίνητο στον Ιβάν Σαββίδη. Επίσης, ανέφερα ότι υποπτεύομαι την ΠΑΕ Βόλος λόγω των πολλών δανεικών και των συμφερόντων του Αχιλέα Μπέου και το μόνο το οποίο ανέφερε ήταν όσα ανέφερε στην εκπομπή του ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου. Όλα αυτά τα είπα επιχειρηματολογώντας για τις επιπτώσεις της πολυδιοκτησίας στον υγιή ανταγωνισμό που πρέπει να υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Αλέξη Κούγια. Να πάμε στον Παναθηναϊκό. 1-1 με τον Αστερά στην Τρίπολη. Ουσιαστικά το μάτς δεν είχε και πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, κυρίως για τον Παναθηναϊκό που έχει εδρεωθεί στην τέταρτη θέση. Ο Αστέρας είναι στην 7η στο πλην 1 από τον Όφη και εκεί θα γίνει μάχη στο φινάλε. Να δούμε λίγο την εντεκάδα του Παναθηναϊκού και να τονίσουμε την αποθέωση που γνώρισε ο Γιώργος Δόνης από τον κόσμο που είχε ταξιδέψει στην Τρίπολη στο τέλος του αγώνα. Συγγνώμη, απόρρια των όσων είχαν γραφτεί και υποθεί μεσοβδόμαδα για ρήξη στις σχέσεις ΠΑΕ, Αλαφούζου και Δόνη. Εδώ βλέπουμε με τον Άγγι, Χατζηγιοβάνη, Μακέντε μπροστά, Ζαχίδη Δεκάρη, Ανουάρ Κουρμπέλη, Χατζη Θοδωρίδη, Αποστολάκη, Πούγκουρα και Νούνιες. Κώστα. Γιάννη. Δεν σ' άκουσα. Ο Περέα, λέω. Ναι. Δίπλα, έκρηξη, γκολ, δύσκολα το βάζει βέβαια, αλλά τι γνώμη έχεις για τον Περέα. Ότι σε τεχνική κατάρτιση ακόμα υστερεί. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και δεν μ' άκουσε προφανώς ο Κώστας από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφουμε για να δούμε και τα διεθνή. Στην Τρίπολη ο κόσμος του Παναθηναϊκού ψήφισε παραμονή του Γιώργου Δόνη με την αποθέωση που του χάρισε μετά το τέλος του αγώνα. Ο Δόνης μίλησε στην κάμερα της Νόβα μετά το τέλος του αγώνα και αμέσως κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των οπαδών του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Ο κόουτς του Τριφυλιού χαιρέτησε τους φιλάθλους, οι οποίοι τον χειροκρότησαν και φώναξαν ρυθμικά το όνομά του, ενώ ο ίδιος προέβησε μια συμβολική κίνηση δείχνοντας χαρακτηριστικά το σήμα της ομάδας στο στήθος του. Η εν λόγω κίνηση του Δόνη έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση, αφού το όνομά του βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες με τις φήμες που τον θέλουν κοντά στην αποχώρηση. Ίσως ο τρόπος με τον οποίο χαιρέτησε τον κόσμο να δείχνει πολλά. Όμως στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε στο θέμα αυτό παρά μονάχα στο αγωνιστικό. Στο πρώτο μέρος είχαμε την κατοχή της μπάλας, αλλά όχι καλή κυκλοφορία. Δεν είχαμε καλές επιλογές και γίναμε απειλητικοί μετά το 30.
Στο δεύτερο μέρος προηγηθήκαμε, η κόκκινη κάρτα σύν του τραυματισμού του Χατζηθεοδωρίδη έπαιξε ρόλο. Δεχτήκαμε ένα γκολ χωρίς πίεση και στο τέλος είχαμε οι προϋποθέσεις να πάρουμε την νίκη. Άλλαξε το κλίμα τις τελευταίες μέρες στην υπόθεση του Γιώργου Βαγιανίδη. Όπως αναφέρεται, υπάρχουν πολλά θετικά σημάδια για την ανανέωση του συμβολαίου που λήγει το καλοκαίρι. Πιθανώς ακόμα και έως αύριο να υπάρξει τελική απάντηση του παίκτη στη διοίκηση της ΠΑΕ. Με τα τωρινά δεδομένα, η συνέχιση συνεργασίας φαντάζει το πιο πιθανό σενάριο, αφού οι απολαβές του αυξήθηκαν από 30.000 ευρώ, 50.000 ευρώ ετησίως. Και βέβαια υπάρχει η προσωπική δέσμευση του Γιάννη Αλαφούζου πως ο 18χρονος μπακ θα μείνει ελεύθερος χωρίς αντίτιμο, εφόσον σε βάθος διετίας δεν έχει σημαντικό χρόνο συμμετοχής. Επίσης, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα γίνει και συνάντηση με τον Χριστοδόνη για το δικό του συμβόλαιο που τελειώνει και αυτού. Η έκβαση της υπόθεσης όμως έχει πολλές πτυχές που επεκτείνονται μέχρι και το ζήτημα του πατέρα του στον πάγκο της ομάδας. Αντίθετα, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη για τον Κώστα Αποστολάκη, ο νεαρός μπακ, γιος του Στράτου. Έχει στα χέρια του την πρόταση του Παναθηναϊκού, αλλά ζυγίζει και τις επιλογές του. Νέο συμβόλαιο στο Γιάννη Μπουζούκι αναμένεται να προτείνει το προσεχές διάστημα η ομάδα. Ο Γιώργος Δόνης εισηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα να γίνει αναπροσαρμογή στο συμβόλαιο, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2022. Οι απολαβές του Μπουζούκι τώρα είναι 125.000 ευρώ και η νέα πρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν ένα μπόνους 20.000 ευρώ. Ο τεχνικός Τριφυλλιού ήθελε ουσιαστικά να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στα συμβόλαια των Χατζηγιοβάνι Μπουζούκι, προκειμένου να μην αισθάνονται ρηγμένοι κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ο τραυματισμός του Ηλία Χατζηδωρίδη στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ανοίγει το δρόμο της ενδεκάδας για τον νεαρό Βασίλη Ζαγαρίτη. Αμφίβολος για το μάτς με το Βόλο είναι ο Χατζηθεοδωρίδης, ενώ εκτός βρίσκεται και ο Εμμανουέλ Ινσούα. Έτσι, σε περίπτωση που ο Χατζηθεοδωρίδης δεν ξεπεράσει τον τραυματισμό του, τότε θα παίξει ο νεαρός Ζαγαρίτης. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Κώστα, συγγνώμη γιατί πνίγηκα πριν. Για τον Περέα σου έλεγα ότι νομίζω ότι δεν έχει τεχνική κατάρτιση εκεί, στερεί λίγο. Δηλαδή, πάει μόνο κόμματα, δεν έχει την τρίπλα. Ναι. Αλλά έχει μεγάλη ορμή, μεγάλη δύναμη, ενέργεια. Εντάξει, αυτά να δούμε αν μπορεί να τα φτιάξει. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό μας είχες πει, Νίκο, ότι για το θέμα που είχε προκύψει με τον Δόνη, φαίνεται να εκτονώνεται. Ο Δόνης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Πολύ καλή δουλειά. Και όποιος τον αμφισβητεί, είναι μέγα λάθος και εχθρικότητα. Παίζει ρόλο, άλλο επίπεδο είναι ο Ολυμπιακός, άλλο επίπεδο ο Δόνης. Πήρε μικρούς παίκτες, τους έβγαλε, τους έφτιαξε. Και πάει και πολύ καλά. Ναι. Άριστα. Λοιπόν, να περάσουμε και στα διεθνή. Να έχω ετοιμάσει πρώτα την Arsenal, γιατί την Πέμπτη θα την ξαναβρει απέναντι τον Ολυμπιακό στη Revanche στο Emirates. 3-2 την Everton, το γύρισε το match. Κλασικό 4-2-3-1 από τον Αρτέτα. Μπεγερίν, Κολάσινατς, έπαιξε ο Σάκα, όχι ο Κολάσινατς. Νταβίτ Λουίς, Μουστάφη. Σεμπάγιος, Θεμπάγιος δίπλα στον Τσάκα, ο Εζίλ Δεκάρη, Πέπε Μπαμαγιάν και ο Ενκέντια ο Πιτσιρικάς. Είδαμε για ακόμη μια φορά δεν τον. Δεν τον βάζει τον Παπασάθοπουλο. Δεν τον έβαλε τώρα, δεν ξέρω να τον βάλει την Πέμπτη. Έχει παίξει, έχει μείνει κάνα δύο παιχνίδια έξω. με τον Ολυμπιακό τον έβαλε δεξιμπάκ. Ναι. Στην Αγγλία δεν τον έχει βάλει βασικό. Ναι. Παίζει ο Μουστάφη με τον Νταβίτ Λουίς. Λοιπόν, όσοι έχουμε πει πολλές φορές για την Arsenal, θα πούμε και τώρα, δηλαδή ότι. Μπροστά κάνει γκολ, αλλά πίσω έχει πολλά θέματα. Ενώ είχε κρατήσει το 0 σε 3 μάτς πριν το συγκεκριμένο κόντρα στα Ζαχορωτά, έφαγε 2 γκολ, μάλιστα 0-1 στο πρώτο λεπτό έγινε. Και αν δεν ήταν ο Λένο στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω δεν θα κέρδιζε. Και ο άλλος το έκανε 2, πόσο το έκανε ο Αντσελότη. Και ο Αντσελότη το έκανε 0-1, το έκανε 2-2. Ναι, αλλά του κόλλησε και τρίτο γκολ. Ναι, ο Μπαμεγιάνκ, ναι. Και ωραίο γκολ με κεφαλιά. Ωραίο, μπράβο. Μπράβο. Να πάμε να δούμε και το Μπάρτσα Ιμπάρ 5-0 με τα 4 γκολ του Μέση. Ήταν καταπληκτικό στον είδα το Μέση. Έχει βάλει ειδικά ένα γκολ με υπογραφή δικιά του. Έχει συμπληρώσει 1000 ασίστ και γκολ. Συγγνώμη. Παίζει, ξέρεις, από εκεί ο Μέση και χώνεται μέσα κατευθείαν. Ναι, χώνεται. Έρχεται έχει... λίγο σαν μέσα δεξιά ο Γκρισμά, του κάνει χώρο, χαλάει τον κόσμο. Χαλάει τον κόσμο, έχει φτάσει αθρηστικά 1000 γκολ με ασίστ, μου λέει ο Γιώργος Ολίγκρης. Έκανε ωραίο γκολ και ο Χάλαντ, ο οποίος έχει φτάσει πλέον με την Ντόρτμουντ
τα 9 γκολ σε 6 μάτς, αν έχω σημειώσει σωστά. Είναι τρομερός παίκτης αυτός. Είναι τρομερός. Οκταράς, γρήγορος, σουτέρ, ταχύς, χαλάς τον κόσμο. Ωραία, ναι. Σωματικά προσόντα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αυτός μπορεί να είναι ο επόμενος Ρονάλντο. Κριστιάνο, ενώ σε γκολ στην Ευρώπη. Είναι... Ναι. Μεγάλη δουλειά. Προχωράει γερά. Ναι. Να δούμε. Είναι τρομερός παίκτης. Έχει όλα τα προσόντα. Ταχύτητα, τέχνη, καλό σώμα. Ναι. Και εντυπωσιάζει. Για να δούμε. Μάλιστα. Θέλει λοιπόν διάρκεια. Ρονάλντο αυτή Μέση. Ναι. Κάνα... βέβαια, είναι 15 χρόνια, 15 χρόνια διάρκεια. Λοιπόν, κάποτε θα κάνουμε φινάλε. Θα πω ότι θα είμαστε ξανά μαζί την Παρασκευή στις 18:30 με το Δοκάρι και μέσα. Αύριο έχουμε Sports Core Record την ίδια ώρα στις 18:30. Τετάρτη, οι δύο Νίκοι, ο Νίκος Αλέφαντος και ο Νίκος Αβραμίδης, σας περιμένουν στις 7:30 στο YouTube, στο κανάλι μας, στο telesport.tv, να μιλήσουν για τη ρεβάνς Arsenal Ολυμπιακός. Να είστε καλά.